Τελευταία αγωνιστική, πανηγυρικά ο Φίλιππος Μελίκης στην Α, στην ανανεωμένη Α κατηγορία της νέας σεζόν, με 50 βαθμούς σε 18 παιχνίδια, 16 νίκες και μόλις 2 ισοπαλίες, νικητής κατά κράτος σε όλα τα ντέρμπι χωρίς να δεχθεί γκολ, ανέδειξε τον πρώτο σκόρερ, τον Αντώνη του Πιτσάβα με 21 γκολ. Τι άλλο να πούμε, γενικέ. Έχουμε μαζί μας τον γενικό αρχηγό της ομάδας, τον Δημήτρη τον Τζάκαλο. Τι έχετε να συμπληρώσετε? Καταρχήν, τις εντυπώσεις σας, τα συναισθήματά σας, μια χρονιά επιτυχημένη έκλεισε. Θα ήθελα πώς το βιώσατε εσείς από το δικό σας πόστο και γενικά το κλίμα που επικρατούσε και το κλίμα όμως που πιστεύεις ότι θα επικρατήσει αύριο. Καταρχήν πρώτα να δώσω συγχαρητήρια στο προπονητή του Θοδωρή τον Τέγο. Η συνεργασία ήταν άψογη και αν γυρίσετε πίσω τις δηλώσεις του Αυγούστου, ήταν ο μόνος που πίστευε για την ομάδα και είχε δηλώσει σαν πρώτο στόχο την άνοδο και την πρώτη θέση. Να τον ευχαριστήσω από μέσα στην καρδιά μου και πάλι τον ευχαριστώ πολύ. Mm-hmm. Να πω για την ομάδα, mm-hmm. να πω για την ομάδα μας. Καταρχήν συγχαρητήρια στον Αντώνη τον Πιτσάβα που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βγαίνει πρώτο σκόρερ. Δεν είναι τυχαίο αυτό, το παιδί προσπαθεί και για να μην παρεξηγηθώ από τα άλλα τα παιδιά, στον καθένα προσωπικά εύχομαι υγεία και πάντα επιτυχίες. Να αναφερθώ και για τη διοίκηση. Να φτάσουμε και εκεί. Ναι. Ένα μικρό σχόλιο. Όπως είπατε, αρχές του καλοκαιριού, αρχές της σεζόν, πολλές φορές κάνουμε κάποια προγνωστικά. Εμείς ο τύπος, οι δημοσιογράφοι και γενικά η κοινή γνώμη. Δεν ήσασταν το πρώτο φαβορί. Τι ήταν αυτό που, με μία λέξη, τι ήταν αυτό που έκανε ασυναγώνιστο το Φίλιππο φέτος? Αυτό το μυστικό ήταν ότι μαζί με τον Θοδωρή είχαμε πει στα παιδιά ότι η αξία τους η ποδοσφαιρική δεν ήταν για αυτή την κατηγορία. Ήταν για την Α1. Και καταφέραμε, το περάσαμε σε αυτούς, το πιστέψαν και τα παιδιά και η επιτυχία ήταν... Σίγουρα η ομάδα... Κάτι θέλατε να πείτε μάλλον για τα αποδυτήρια, κάτι... Έχω να πω ότι... Θέλω να πιστεύω ότι τα πέτρινα χρόνια του Φιλίππου Μελίκης mm-hmm. έχουν τελειώσει εδώ και 2-3 χρόνια, μαρτυρικά θα το έλεγα, έχουν τελειώσει. Τα πέτρινα χρόνια τελειώσανε. Mm-hmm. Πιστεύω από του χρόνου με μια, θα το έλεγα, από όλες τις δυνάμεις του χωριού να ενωθούμε, γιατί η ομάδα δεν θέλει και πάρα πολλά πράγματα.
με λίγες προσθήκες, αλλά να είμαστε ενωμένοι, πιστεύω θα πάμε καλά και στην άλλη κατηγορία. Πάρα πολύ ωραία και εμείς αυτό ευχόμαστε. Άλλωστε είναι γνωστή η συμπάθειά μας για την πόλη της Μελίκης. Παρ' όλα αυτά όμως να μελαγχολήσουμε λίγο έστω τελευταία στιγμή. Η ομάδα είναι πρωτοπόρος, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Αίτητη, δεν είπαμε και αυτό, είναι αίτητη σε όλη τη χρονιά. Αλλά δυστυχώς, και να γυρίσουμε την κάμερα, να δείξουμε ότι το γήπεδο που παίζει ίσως δεν είναι αυτό το που θα άξιζε, που θα άρμοζε στην ομάδα αυτή. Δεν υπάρχει κερκίδα. Υπάρχει ένα υποτυπώδες, ένα τόλι εκεί πέρα, το οποίο εντάξει, με δική σας προσπάθεια δεν λέω, έχει γίνει κηλικείο. Τι φταίει γι' αυτό? Ολόκληρη Μελίκη, δεν υπάρχει κερκίδα. Ακόμα και για μας είναι δύσκολα να κάνουμε τη δουλειά μας. Έτσι είναι, Βασίλη, έχεις δίκιο. Αυτό που ήθελα να πω είναι, καταρχήν, στο Δήμαρχο, στον Αντιδήμαρχο, στους τοπικούς φορείς, να κοιτάξουν λίγο αυτό το θέμα. Ειλικρινά ντρέπομαι. Έρχονται γονείς να δούνε τα παιδιά και κάθονται στα χώματα εκεί. Έρχονται ηλικιωμένοι, κάθονται στις πέτρες. Ειλικρινά αυτό λυπάμαι που το λέω, ντρέπομαι. Αυτή η κατάντια πρέπει να τελειώσει, πρέπει να γίνει κάτι σχετικά με την κερκίδα, γιατί όπως είπατε κι εσείς, δεν είναι η κατάσταση αυτή. Σωστά, σωστά. Και γιατί η κατηγορία είναι διαφορετική. Η ομάδα του Φιλίππου είναι ιστορική, αν μη τι άλλο. Έτσι. Και υπάρχει και το οξύμορο σχήμα. Δίπλα υπάρχει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο μπάσκετ. Αυτό ακριβώς. Της ομάδας του Γκάς Μελίκης. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Έτσι. Και από εδώ δίπλα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό. Και δεν είναι μόνο οι κερκίδες, οι πάγκοι είναι παλιοί. Οι πάγκοι είναι παλιοί. Δηλαδή πρέπει το γήπεδο πρέπει μια να. Ανανέωση. Όπως να ευχαριστήσω πάρα πολύ, να επανέλθουμε στα ευχάριστα. Και να ευχηθούμε σήμερα το γιορτάσετε και να τονίσουμε στον κόσμο ότι παίζετε και τελικό, το Super Cup. Το Super Cup με την ομάδα της Μαρίνας, αν δεν κάνω λάθος. Μαρίνα Νάουσας είναι, ναι, Μαρίνα Νάουσας. Έχει κατακτήσει και τυπικά το τίτλο. Ναι, ναι. Πιστεύω και εκεί να θα το κερδίσουμε και εκείνο το παιχνίδι, έτσι πιστεύω. Θα παίξετε και εδώ μέσα να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ναι, οπότε... Από ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, αλλά πρέπει να είναι το Σάββατο πριν το Θωμά. Και εμείς αυτή την πληροφόρηση έχουμε. Αυτό. Καλώς. Και τελευταία πρέπει να ευχαριστήσω και εσάς, να δώσω τα συγχαρητήριά μου, γιατί η προβολή που κάνετε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο που πηγαίνετε σε όλα τα γήπεδα είναι μεγάλη και συγχαρητήρια και πάλι. Σας ευχαριστώ. Για αυτό που κάνετε. Είναι καθήκον μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλά.